Γιατί τα ρούχα έχουν σημασία? Είναι μια ερώτηση που φανταζόμαστε θα ακούσουμε από το πεντάχρονο νηψιό μας. Αλλά είναι όντως και μια ερώτηση που έχει σημασία να αναρωτηθούμε εμείς οι ίδιοι. Ας δούμε μόνο και μόνο την αρχική τους σημασία. Είναι ότι αν δεν φοράμε ρούχα, θα συλληφθούμε για άσχημη συμπεριφορά. Τα ρούχα επίσης μας προστατεύουν από τις καιρικές συνθήκες, από το κρύο, από τη ζέστη. Μας επιτρέπουν να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Μας επιτρέπουν να δημιουργούμε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Όλοι έχουμε αυτή την ζακέτα, αυτό το μπλουζάκι, αυτό το τζιν που δεν λέμε να αφήσουμε όσα χρόνια και να περάσουμε. Και αυτό είναι προφανές. Μόνο και μόνο να δούμε πόσο χρόνο, πόσο από τα χρήματα μας αφιερώνουμε στα ρούχα μας. Αφιερώνουμε 4% των χρημάτων μας κάθε χρόνο σε ρούχα. Παρ' όλα αυτά, τα απλά ρούχα πεθαίνουν. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα ρούχα μας δεν έχει αλλάξει στα χρόνια. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τα ρούχα μας όμως έχει αλλάξει δραματικά. Πλέον το ντύσιμό μας λέει ποιοι είμαστε. Το πώς ντυνόμαστε αλλάζει το πώς βλέπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν ντυνόμαστε με ένα casual τρόπο, αισθανόμαστε πιο ελεύθεροι. Όταν ντυνόμαστε με ένα πιο μοντέρνο, πιο χρωματιστό τρόπο, ίσως αισθανόμαστε πιο τολμηροί. Όταν ντυνόμαστε με έναν οικολογικό τρόπο, με έναν πιο βιώσιμο τρόπο, ίσως αισθανόμαστε μια αίσθηση εκπλήρωσης. Και το πρώτο παράδοξο είναι όταν πλέον θέλουμε να δούμε τα ρούχα μας, κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Αλλά ο καλύτερος καθρέφτης του εαυτού μας πλέον είναι τα ρούχα που φοράμε. Επομένως, όπως τώρα κοιτάμε τον καθρέφτη, θέλουμε να γίνουμε πάντα εμείς καλύτεροι, έτσι θέλουμε και από τα ρούχα μας κάτι καλύτερο κάθε φορά. Και ο τρόπος που συνήθως προσπαθούμε να καλυτερεύουμε τα πράγματα γύρω μας είναι η τεχνολογία. Το κύριο χαρακτηριστικό των έξυπνων ρούχων, όπως λέμε τα μοντέρνα αυτά ρούχα, είναι ότι προσθέτουν ένα νέο χαρακτηριστικό στο τι ήταν απλό ρούχο πλέον. Δεν μας προστατεύουν απλά. Μας προστατεύουν μια νέα εμπειρία, ένα καινούριο μέλλον, ένα καινούριο παρόν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα με τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν, όπως για παράδειγμα να βλέπουμε πόσο υγιείς είμαστε, τι κάνουμε, πώς περάσαμε την ημέρα μας, είναι ότι τα ίδια τα ρούχα που φοράμε για να μας προστατεύουν είναι επίσης και το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ της τεχνολογίας και το να έχουν απόλυτη επαφή με το σώμα μας. Επομένως, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το υπερβούμε είναι να βάλουμε τεχνολογία μέσα στα ίδια μας τα ρούχα. Και με αυτό επιτυχάνουμε να βλέπουμε την καρδιά του σώματος, αν έχουμε πρόβλημα με την καρδιά μας, τα επίπεδα του σακ χάρου, αν είμαστε διαβητικοί, και να μας βοηθούν να βελτιώσουμε εξαιρετικά την ποιότητα της ζωής μας και να αποτρέπουμε κάποια φαινόμενα πολύ πριν συμβούν, που είναι πράγματα που δεν είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να κάνουμε. Οι μόνοι περιορισμοί που έχουμε πλέον είναι η τεχνολογία και η φαντασία μας. Επομένως, ποια είναι η προοπτική των έξυπνων ρούχων? Μπορούν να αντιλαμβάνονται τι γίνεται στο σώμα μας, αλλά επίσης μπορούν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει σε μας ψυχολογικά, όπως μπορούν να αντιλαμβάνονται τι γίνεται στο περιβάλλον μας γύρω μας. Συνδυάζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν πληροφορίες που δεν είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να έχουμε παλιότερα. Έχουν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν ένα αίτιο και ένα αποτέλεσμα και να δούμε ότι όταν κάτι έγινε, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Που μπορεί να είχαμε νέο και όταν πηγαίνω σε ένα meeting την Παρασκευή είμαι συγχυσμένος, αλλά δεν ξέρω ότι όντως, επειδή πήγα στο meeting της Παρασκευής, είμαι συγχυσμένος. Για ποιο λόγο? Και πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν τα ρούχα? Ας πούμε ότι έχουμε την Διονυσία. Και η Διονυσία κάθε Παρασκευή έχει ένα meeting.
Το έξυπνο όρχο μπορεί να δει ότι η Διονυσία κάθε Παρασκευή έχει ένα ανεβασμένο επίπεδο άγχους. Κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, την επόμενη Πέμπτη μπορεί να της πει: Διονυσία, μπορείς να πας στο κρεβάτι λίγο πιο νωρίς, σαν ειδοποίηση, ώστε να μπορεί να ξυπνήσει λίγο πιο ξεκούραστο το πρωί. Μπορούν τα έξυπνα ρούχα να παρακολουθήσουν την ποιότητα του ύπνου της Διονυσίας με την αναπνοή της και την καρδιά της, να δούνε πότε θέλει να ξυπνήσει η Διονυσία, στις 8.30 ώρα, και να βγουν ακριβώς το παράθυρο που το σώμα της είναι πιο ξεκούραστο και έτοιμο να ξυπνήσει ακριβώς κοντά στις 8.30 ώρα. Ωστόσο, όταν ξυπνήσει, να έχει την περισσότερη ενέργεια και την καλύτερη διάβγεια. Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί τα επίπεδα ενυδάτωση του σώματος της Διονυσίας. Επομένως, όταν ξυπνήσει, θα προτείνει ένα πρωινό που θα δώσει την τέλεια ενέργεια στη Διονυσία για να συνεχίσει την ημέρα της. Και όταν πάει πλέον στη δουλειά, ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια, μπορεί να παρακολουθεί ακόμα τα στοιχεία της, τα βιολογικά της στοιχεία, την καρδιά της, πόσο ήρεμη είναι, πόσο άγχος έχει, να της προτείνει να αναπνέει, με ποιο ρυθμό ίσως να αναπνέει, άμα είναι για να χαλαρώσει. Και λίγο πριν το meeting, μπορεί να της προτείνει να πιει ένα ποτήρι καφέ. Επειδή έχει δει το έξυπνο ρούχο ότι όταν η Διονυσία πίνει ένα ποτήρι καφέ, είναι πιο χαλαρή γύρω από τους ανθρώπους που συνεργάζεται. Επομένως, μόνο και μόνο με ένα απλό έξυπνο ρούχο μπορεί να αλλάξει απίστευτα η ζωή ενός ανθρώπου. Και μπορεί το meeting να μην πάει καλά, αλλά η Διονυσία θα είναι σίγουρα καλύτερα προετοιμασμένη για αυτό το meeting από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, ας σκεφτούμε μία έγκυο μητέρα. Η έγκυος μητέρα μπορεί να δει για πρώτη φορά τους τύπους της καρδιάς του αγέννητου μωρού της και τους δικούς της τύπους. Μπορεί να προσφέρει αυτή την εμπειρία. Ένα έξυπνο ρούχο όμως, εκτός από αυτή την εμπειρία, μπορεί να προσφέρει και την τεχνολογία στον γιατρό της, για να μπορεί να δει αν πάει κάτι στραβά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να παρέμβει όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτά ήταν τα ιδανικά παραδείγματα. Είναι όταν τα τρία χαρακτηριστικά των έξυπνων ρούχων δουλεύουν μαζί. Τα έξυπνα ρούχα, επειδή προσφέρουν τεχνολογία, εμπειρίες και συνδυάζονται όλα σε ένα ρούχο, όταν δουλεύουν μαζί αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέρουν κάτι μοναδικό. Αλλά όλος τυχαίως, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αντικρούονται αρκετές φορές. Για να δούμε μερικές φορές που κάτι τέτοιο συμβαίνει. Για να κάνεις ένα έξυπνο ρούχο, χρειάζεσαι ένα ρούχο και τεχνολογία. Επομένως, όσο περισσότερη τεχνολογία βάζεις, πιστεύεις ότι η εμπειρία θα είναι καλύτερη. Μπορείς να προσθέσεις περισσότερα πράγματα. Μπορείς να βλέπεις περισσότερα πράγματα για τον χρήστη σου. Στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει? Ότι όσο περισσότερη τεχνολογία βάζεις, τόσο περισσότερο φεύγεις μακριά από το ότι υπάρχει ένα ρούχο και πας περισσότερο στο στολή του Batman, που είναι σαν αλεξιστρογγυλέκο με ζώνη υδραυλικού. Επομένως, για να μεγιστοποιήσεις την τεχνολογία ενός έξυπνου ρούχου, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Για να χρησιμοποιήσεις όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται, πρέπει να φοράς το ρούχο συνεχώς. Είναι λογικό. Όταν φοράς ένα ρούχο όμως συνεχώς, έχεις το πρόβλημα ότι φοράς ένα ρούχο συνεχώς. Με ό,τι έχει να κάνει αυτό εδώ με τη υγιεινή, και ό,τι έχει να κάνει αυτό εδώ με το ότι αλλοιώνεται σημαντικά η εμπειρία του να φοράς ένα ρούχο, γιατί καταστρέφεται όσο πιο πολύ το φοράς. Επομένως, βλέπουμε πόσο παράδοξη είναι η ίδια τους η φύση, σαν τεχνολογία, σαν κάτι που υπάρχει. Αν δούμε όμως και ο τρόπος ο οποίος υπάρχει στη ζωή μας, είναι επίσης παράδοξος. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε ένα έξυπνο ρούχο, το οποίο έχει μία και μόνο πολύ απλή ιδιότητα. Παρακολουθεί την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα μας για να μην μας αφήσει να μεθύσουμε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν για κάθε μπύρα που πίνουμε, μας λέει ότι η ποσότητα του αλκοόλ στο αίμα είναι 0,2%, στη δεύτερη μπύρα 0,4%, στη τρίτη 0,6% και έχεις μεθύσει. Όσο περισσότερες πληροφορίες μας λέει, η λογική λέει ότι είμαστε καλύτερα, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να δράσουμε σε αυτή την πληροφορία και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Η πραγματικότητα είναι ότι όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο περισσότερο τις αγνοούμε. Και όσο πιο αργά έρχεται μια πληροφορία, τόσο πιο κριτική είναι, τόσο πιο σημαντική είναι. Γιατί όταν έχω πιει την τρίτη μπύρα, η πληροφορία ότι ήπια την τρίτη μπύρα είναι προφανώς πολύ πιο σημαντική από αυτή που ήπια την πρώτη μπύρα. Αλλά το τρίτο πρόβλημα είναι ότι εκτός ότι δεν έχω αγνοήσει την πληροφορία, δεν έχω πλέον και τη δυνατότητα να καταλάβω την πληροφορία, γιατί είμαι πιωμένος πια. Το ίδιο συμβαίνει σε περίπτωση που άμα προπονούμε. Καθώς προπονούμε, κουράζομαι και χαλάει η τεχνική μου. Αλλά όταν, όσο πιο αργά μου πει να φτιάξω τη τεχνική μου, τόσο πιο πολύ είναι δυνατό να φτιάξω τη τεχνική μου, γιατί είμαι κουρασμένος. Απλά δεν μπορώ να το κάνω. Επομένως, το παράδοξο είναι ότι ακόμα και αν παραθέτεις πληροφορίες στον τέλειο χρόνο, την κατάλληλη στιγμή και η πληροφορία είναι απίστευτα σωστή, έχεις το πρόβλημα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχεις το θετικό αποτέλεσμα που θέλεις. Το αντίθετο παράδειγμα αυτό εδώ είναι ότι αν αφήσεις ένα άτομο να μεθύσει και απλά του πεις πριν την τρίτη μπύρα ότι με αυτή την μπύρα και μετά θα μεθύσεις, την επόμενη μέρα δείξεις ότι μετά την τρίτη μπύρα ήπιες και αυτός είναι ο λόγος που έχεις αναπίστατο πόνο κεφαλαίου αυτό το πρωί, τότε την επόμενη φορά που θα του πεις ότι σταμάτα στην δεύτερη μπύρα, κατά πάσα πιθανότητα θα σε ακούσει. Επομένως, το παράδειγμα είναι ότι έχουμε θετικό σαν πληροφορία, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ενώ έχουμε αρνητική ένδειξη, έχουμε κάτι αρνητικό να συμβεί σε εμάς, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε θετική αντίδραση σε αυτό. Επομένως, ακόμα και στον τρόπο που βιώνουμε τα έξυπνα ρούχα, υπάρχει παραδοξότητα. Για να πετύχει κάποιος το σωστό επίπεδο μεταξύ τεχνολογίας, εμπειρίας, ρούχου, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί, όπως είπαμε, είναι αντικρουόμενες έννοιες πολλές φορές μεταξύ τους. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα. Και ο λόγος που πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα είναι ότι οι ζωές μπορούν να σωθούν. Πραγματικά μπορούν να σωθούν οι ζωές με αυτόν τον τρόπο. Μπορούν να βελτιωθούν οι ζωές μας σε απίστευτα νέα επίπεδα. Μπορούμε να ξυπνάμε πιο εύκολα το πρωί. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ πιο ευχάριστη μέρα. Το να το κάνεις όμως αυτό, όπως είπαμε, είναι σαν να περάς κλωστή από βελόνι. Και υπάρχουν δύο τομείς οι οποίοι είναι πολύ ταιριαστοί για τα έξυπνα ρούχα. Ο ένας είναι φυσικά η υγεία, που έχουμε αντικρουόμενες πάλι οντότητες που είναι οι ασθενείς και οι ασφαλιστικές εταιρείες ίσως, που όσο πιο άρρωστος είσαι, τόσο πιο πολύ θα να σε χρεώνουν. Έχουμε όμως και άλλες παράδοξες, άλλους παράδοξους τομείς, όπως είναι ο αθλητισμός. Έχει τους αθλητές που θέλουν να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση που μπορεί να υπάρχει για να πάρουν περισσότερα χρήματα, αλλά δεν θέλουν να τραυματιστούν, επομένως θέλουν να παίζουν μόνο όσο μπορούν. Επομένως, έχουμε τις ομάδες που θέλουν να τους βάζουν να παίζουν και τους παίκτες που δεν θέλουν να παίζουν παραπάνω από ό,τι μπορούν για να έχουν την καλύτερη απόδοση. Σε αυτές τις αντικρουόμενες, σε αυτούς τους αντικρουόμενους τομείς, τα τόσο παράδοξα και παράξενα έξυπνα ρούχα βοηθάνε να τα παντρέψουν και να βοηθήσουν την κάθε πλευρά να πάρει το καλύτερο δυνατό που μπορεί για αυτήν. Thank you.